Ωραία. Και τώρα είναι φυσική και μουσική μέρος 3. Είπαμε ότι η δεύτερη αρμονική είναι περίπου μία οκτάβα. Για παράδειγμα, αν η θεμελιώδης είναι ντο, η δεύτερη αρμονική, η διπλάσια συχνότητα από τον ντο, τι είναι? Ντο. Μπράβο, είναι αυτό το ντο. Η τριπλάσια όμως συχνότητα από τον ντο αυτό, είπαμε ότι είναι μία πέμπτη πιο πάνω από την διπλάσια, άρα ποια νότα είναι? Σολ. Μπράβο, είναι σολ. Και η τετραπλάσια είναι πάλι ντο. Και η πενταπλάσια, αν το κάνουμε με το online tone generator, βγαίνει μη. Και μετά συνεχίζει σολ και τα λοιπά. Το, δεν ξέρω το κουσίδι, το ντο αυτό έχει συντονιστεί με όλα τα, αυτά που παίξαμε και ήδη ακούγονται. Αλλά για να το δείξουμε με πιο εμφανή τρόπο, πατάω το πέρα ντο, αλλά χωρίς να ακουστεί, και παίζω εδώ, κοίτα. Και δεν τα παίζω πια. Και αυτό συνεχίζει να παίζει ντο ματζόρε. Το βλέπεις? Ουσιαστικά αυτό λοιπόν, η χορδή αυτή, πάλετε αυτή τη στιγμή που παίξα τον ντο με αυτόν τον τρόπο. Τώρα που θα παίξω το σολ, αρχίζει να πάλετε και με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή που παίζω αυτό τον ντο, αρχίζει να πάλετε σαν αυτό να έχει 4. Και μετά σαν να έχει 5, εδώ με αυτό το μη. Νομίζω αυτή είναι 6 φορές, σολ. Ναι. Και μετά με την 7η, νομίζω βγαίνει αυτό, σύφεση. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά περιέχονται στο... Κοίτα. Οπότε όταν παίζουμε εντός στην πραγματικότητα, ακούγονται όλα αυτά μαζί, απλά σε πολύ μικρότερες αναλογίες καθώς ανεβαίνουμε στη συχνότητα. Και αυτό είναι που καθορίζει και τις χρειάσεις των οργάνων. Έχουν διαφορετική, αν θέλεις, αναλογία στις αρμονικές. Μιου.